Από τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς βραβεύτηκε ο Ορέστης Τσαταλμπασίδης για την πρόσφατη επιτυχία του στη Βαλκανική Μαθητική Ολυμπιάδα. Ο μαθητής της πρώτης τάξης του πρώτου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χάλκινο μετάλλιο στην Βαλκανική Μαθητική Ολυμπιάδα. Για τη σημαντική επιτυχία του, ο Ορέστης τιμήθηκε και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στην τελετή βράβευσης μαθητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Νομίζω ήταν μεγάλη τιμή να βραβεύεσαι από τον πρώτο πολίτη της χώρας. Η βράβευσή μου έγινε για τη διάκρισή μου στη Βαλκανιάδα Μαθηματικών, όπου κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν σίγουρα μια μοναδική εμπειρία που θα ήθελα να ξαναζήσω στο μέλλον. Και μέσα από τα μαθηματικά ουσιαστικά και όλες αυτές τις βραβεύσεις που γίνονται προκύπτει, σου δίνεται ένα κίνητρο για να μπορέσεις να συνεχίσεις να διαβάζεις και να συνεχίσεις να ακολουθείς τους στόχους σου και τα όνειρά σου. Συμμετέχουν γύρω στις 15 χώρες κάθε χρόνο. Τα θέματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και προσπαθούν ουσιαστικά να χωρίσουν από τους καλύτερους κάθε χώρας, τους καλύτερους όλων των Βαλκανίων, για να μπορέσουν αυτοί να πάρουν τα μετάλλια. Μιλάμε για 4 πολύ δύσκολα θέματα, τα οποία καλούνται να λύσουν διαγωνιζόμενοι σε 4,5 ώρες. Και γενικά είναι μια επίπονη διαδικασία όλη η διαδικασία των διαγωνισμών. Αρχίζεις από 4 εθνικούς διαγωνισμούς, στους οποίους σε κάθε φάση κόβονται κάποια άτομα, για να καταλήξεις στα 6 μέλη της εθνικής ομάδας, όπου αυτοί μετά θα διαγωνιστούν στους μικρούς, γιατί υπάρχουν 2 κατηγορίες, υπάρχουν οι μικροί και οι μεγάλοι. Στους μικρούς διαγωνίζονται 6 στη Βαλκανιάδα μικρών και 6 στη Βαλκανιάδα μεγάλων. Εγώ, επειδή πέρυσι ήμουν τρίτη γυμνασίου, διαγωνίστηκα μέσα στη Βαλκανιάδα μικρών. Ο χαρισματικός στα μαθηματικά μαθητής από την Αλεξανδρούπολη έχει ήδη στη συλλογή του 5 μετάλλια, 2 βαλκανικά, 3 στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αρχιμίδης, καθώς και 3 βραβεύσεις στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Ευκλείδης. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω γιατί. Να συνειδητοποιήσω το λόγο για τον οποίο το κάνω, γιατί ασχολούμαι με αυτό από πολύ μικρός και μου φαίνεται κάτι σαν μια ρουτίνα. Δηλαδή, κάθε χρόνο θα πρέπει να μπω σε ένα καινούριο διαγωνισμό, να αποσπάω στα μετάλλια που θέλω. Και αυτό ίσως στο μέλλον με βοηθήσει και στο να μπορέσω να μπω σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι εξαιρετικά. Απλά υπολείπονται στο κομμάτι της έρευνας σε σχέση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως της Αμερικής. Σκοπός μου είναι να καταφέρω να πετύχω και την εισαγωγή μου σε κάποια αμερικάνικα πανεπιστήμια. Ο Ορέστης Τσαταλμπασίδης είναι κάτοχος ενός Πανελλήνιου Βραβείου στη Φυσική, ασχολείται επίσης με τη μουσική και τον αθλητισμό, με πτυχίο αρμονίας και χρυσό μετάλλιο Taekwondo στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Σίγουρα αυτό που θα κάνω θα έχει σχέση με μαθηματικά. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, γιατί τα μαθηματικά σου ανοίγουν πολλούς κλάδους με τους οποίους μπορείς να ασχοληθείς. Σίγουρα θα λάβω μέρος και του χρόνου σε αυτό το διαγωνισμό και μέχρι να τελειώσω το λύκειο. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα με τα οποία κρατάω επαφές και είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και ελπίζω να συνεχίσω με επιτυχία στο μέλλον. Αθλητές όπως ο τιμόμενος σήμερα Ορέστης Τσαταλμπασίδης συνδυάζουν πραγματικά το πρότυπο που θα μπορούσε να είναι κάθε παιδί. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Καθώς συνδυάζει τη γνώση με την άθληση, το νους υγιής που προέτρεπαν εν σώματι υγιή. Οι διακρίσεις του εξαιρετικές και σε πολλούς τομείς, ακόμη και στη μουσική. Άρα ο στόχος σήμερα είναι να δημιουργούμε πρότυπα. Η κοινωνία μας μέσα σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται πρότυπα. Και τα πρότυπα είναι οι νέοι μας. Εκεί πρέπει να επενδύουμε, αυτούς πρέπει να προτρέπουμε να κάνουν βήματα μπροστά. Και όταν οι νέοι κάνουν βήματα μπροστά, τότε πηγαίνει και ο τόπος μπροστά.